Το βιβλίο μου είναι ιστορικό μυθιστόρημα, είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Ο βασικός ήρωας ήταν υπαρκτό πρόσωπο, είχε μια ζωή που ήταν γεμάτη συνταρακτικά γεγονότα, οπότε φαντάζομαι ότι οι πολλοί αναγνώστες θα βρούνε μέσα στη ζωή του κάποια γνώριμα στοιχεία από αφηγήσεις δικών του συγγενών την εποχή εκείνη. Για ποια εποχή μιλάμε? Την εποχή της κατοχής, 40-44, εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Αποτυπώνει τα βιώματα και τη ζωή του απλού κόσμου, τις απότομες αλλαγές στη ζωή του με την έλευση του κατακτητή, τον τρόπο που αντιμετώπισαν το ακραίο κρύο, την πείνα, την απότομη ένδυα, τη θέληση για αντίσταση, ακόμη και την, βλέπουμε και την μεταμόρφωση απλών ανθρώπων σε ήρωες κάτω από ακραίες συνθήκες πίεσης. Νομίζω ότι το ιστορικό μυθιστόρημα είναι και μία ωραία αφορμή για κάποιον να ψάξει περισσότερες λεπτομέρειες, ιστορικές πηγές, ώστε να μάθει την τοπική ιστορία, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές. Μάλιστα. Ετοιμάζεται κάποιο άλλο έτσι βιβλίο για το μέλλον? Υπάρχει μία ιδέα που είναι ακόμα σε μορφή σπόρου. Δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί. Υπάρχουν πολλές άλλες υποχρεώσεις στη ζωή μου, οπότε ωραία. Ναι, υπάρχει κάποια αμυδρή ιδέα, δεν έχει πάρει ακόμα σχήμα. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σε λίγο εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Ένα βιβλίο που είναι ιστορικό μυθιστόρημα της Εβίτας Λαμπαδάρη. Η Εβίτα Λαμπαδάρη είναι συμπολίτησα, δικηγόρος Αθηνών και είναι το πρώτο της βιβλίο. Μου έγινε μεγάλη τιμή που μου ανατέθηκε για να το παρουσιάσω σήμερα το βράδυ. Ένα βιβλίο που ειλικρινά με συγκίνησε. Αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής. Πρωταγωνιστής είναι ο Παπαθόδωρος, που τυχαίνει να είναι ο προπάπος της συγγραφέως. Μια εμβληματική προσωπικότητα, πολύ δυναμική, ο οποίος ήταν ένας άλλος Οδυσσέας, θα λέγαμε, διότι οι τρικυμίες της ζωής του φέρανε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, προσωπικές συμφορές, οικογενειακές τραγωδίες, αλλά και η χειρότερη τραγωδία για την πατρίδα μας. Γύρω από τον Παπαθόδωρο κινούνται πάρα πολλά πρόσωπα και κατά αυτόν τον τρόπο μεταφερόμεθα σε μία άλλη εποχή. Την εποχή που δεν ζήσαμε εμείς, ευτυχώς, την έζησαν όμως οι γονείς μας, την έζησαν οι παππούδες μας και μέσα από μία βιωματική σχέση μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, πόσο σκληρή ήταν εκείνη η εποχή. Μια εποχή που οι άνθρωποι χάσαν την ελευθερία τους, χάσαν τα υπάρχοντά τους, χάσαν πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά δίδονται με έναν εξαιρετικό τρόπο και θα έλεγα κάτι σαν μια κινηματογραφική πλοκή, διότι ο μυθιστόρημα αυτό σε παίρνει. Σε παίρνει και δεν σε αφήνει. Και συγχρόνως βλέπουμε και τη ματιά της συγγραφέως. Μια ευαίσθητη ματιά που κάνει zoom, που κάνει focus σε αξίες ζωής. Η ελευθερία, η ελπίδα, ο αγώνας και όλα αυτά μέσα στο Θεσσαλικό κάμπο. Ένας απέραντος κάμπος και μια ευλογημένη γη που έδωσε πολλά στην Εθνική Αντίσταση. Οργανώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αφόρμητα, και στο ΕΑΜ, αλλά και σε άλλες αντιστασιακές οργανώσεις και δώσαν την ψυχή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε αυτό που λέγεται ελευθερία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε ένα πολύ καλό ιστορικό μυθιστόρημα, συγγραφέα στο οποίο είναι η συμπολίτιδα δικηγόρος Εβίτα Λαμπαδάρη. Στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Ο κεντρικός ήρωας δηλαδή είναι πραγματικό πρόσωπο, καθώς και οι άλλοι δευτερεύοντες ήρωες, πραγματικά πρόσωπα. Είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο, στη μάχη της Πίνδου όπου υπήρξε θύμα, την πρώτη μέρα κιόλας της ελληνικής αντιπιθέσεως, μέλος της οικογένειας του πρωταγωνιστή, ο γιος του συγκεκριμένα, και εν συνεχεία στη διάρκεια της γερμανο-ιταλικής κατοχής, και η συγγραφέας καταφέρνει και αναπλάθει εκείνη την εποχή με μυθιστορηματικό τρόπο, συνδέοντας τη φαντασία με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ζωντανεύει μια εποχή και όσοι διαβάσουν αυτό το βιβλίο είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθούν, γιατί πέρα από θα απολαύσουν και τη λογοτεχνική ικανότητα της εγγραφέως, θα δουν και ιστορικά γεγονότα και θα θυμηθούν δικούς τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια ανάλογη ιστορία, γιατί υπάρχουν ένα σωρό μικροί ήρωες που τους γνωρίζουν μόνο οι δικοί τους, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιστορικοί με αυτούς, γιατί συνήθως οι ιστορικοί καταπιάνονται με τα μεγάλα γεγονότα, αυτά που ενδιαφέρονται πολύ τον κόσμο. Αλλά τις τελευταίες δεκαετίες και περισσότερο υπάρχει μία τάση να ασχολούμαστε και με αυτούς, τους μικρούς ήρωες δηλαδή, και να τους αναδεικνύουμε. Και πολλές φορές είναι αυτοί οι μικροί ήρωες και άγνωστοι είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ μεγάλοι. Και στην εργασία που με συνδέει έχουμε και κάποια κοινά, την αγάπη μας για την ιστορία και τη λογοτεχνία. Η Εβίτα όμως έκανε κάποιες αλλαγές. Μία αλλαγή είναι ότι με φίλησε στην Αθήνα, όπου κατοικεί μόνιμα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα. Έχει έναν εξαίρετο σύζυγο, τον Γιώργο, δύο παιδιά, τον Γιάννη και την Πέττη, 17 και 16 ετών. Αποφάσισε, μας εξέπληξε, να ανοίξει ένα νέο κύκλο στη ζωή της και να έχοντας συγγράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, τα στάδια του νέα. Ο λόγος που αποφάσισε, ένας λόγος επίσης πολύ σημαντικός, είναι ότι το ιστορικό αυτό μυθιστόρημα αναφέρεται σε γεγονότα και δράσεις κατά την περίοδο της κατοχής, 1940-1944. Θα πάω στο βήμα μετά όταν θα μιλήσω για το βιβλίο. Εκ μέρους του φίλου σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαίρομαι που βλέπω εδώ παλιούς φίλους και συνεργάτες. Μαζί με την Εβίτα, την νέα πρωτοεμφανιζόμενη λογοτέχνηδα. Βλέπω εδώ και δύο εκλεκτούς λογοτέχνες με πανελλήνια αναγνώριση που πέρασαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φίλους, την κυρία Τούλα Τίνια και τον κύριο Ηλία Κεφάλα, και δεν ξέρω αν είναι κι άλλοι πιο πίσω. Ο Φίλος αποτελεί ένα φυτόριο εκεί λογοτεχνών και ιστορικών, και άντεξε τώρα, είμαστε περίπου 45 χρόνια από την ίδρυση. Όπως λέει και ο λαός, ήμουν αλλιώς και γέρασα.